Έξω από την εισαγγελία Αθηνών επικρατεί πραγματικό πανδαιμόνιο και ένα κύμα λαϊκής οργής ξεσπά κατά την προσαγωγή της Ρούλας Πισπυρίγκου στον ανακριτή. Το πλήθος υποδέχεται με ύβρις και αποδοκιμασίες την 33χρονη που κατηγορείται για το μαρτυρικό θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας, ενώ ήδη ελέγχεται αν προκάλεσε το θάνατο και των δύο μικρότερων παιδιών της. Η 33χρονη ουσιαστικά σύρθηκε από αστυνομικούς στον ΜΑΤ και τη ΣΟΠ και στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, υπό το φόβο ότι το πλήθος θα τη λιντσάρει. Επί 5 και πλέον ώρες η 33χρονη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της ανακρίτριας για το θάνατο των τριών παιδιών της. Η ανακρίτρια την κάλεσε να εξηγήσει τι εννοούσε στις 28 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν το θάνατο της Τζορτζίνας, όταν είπε στους γιατρούς «Αυτά τα επεισόδια που είδατε δεν είναι τίποτα», αλλά και για την εγγένεια απαθή στάση της, επιχειρώντας να αιτιολογήσει την ψύχρεμη και αποστασιοποιημένη συμπεριφορά της όλο αυτό το διάστημα, η κατηγορούμενη ανέφερε στην ανακρίτρια. «Ήδη είχα χάσει δύο παιδιά». Ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας της είπε «Είμαι μητέρα που έχω χάσει τρία παιδιά και είμαι ένα βήμα πριν από τη φυλακή». Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία Αθηνών ζήτησε επιγόντως σήμερα το πρωί τους φακέλους των υποθέσεων από τις αρχές της Πάτρας για το θάνατο της Μαλένας που έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 3,5 ετών, αλλά και της Ήριδας που ήταν μόλις 6 μηνών όταν πέθανε το 2021. Θα αποφασιστεί η συνένωση και συνανάκριση αυτών των δικογραφιών. Οι θάνατοι των δύο κοριτσιών ερευνώνται πλέον από μηδενική βάση μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Στο πλαίσιο παράλληλης προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται, διετάχθηκε η εκταφή της 69χρονης πιτωνικοκυράς του ζευγαριού. Υπό το νέο πρίσμα και την ενδελεχή διερεύνηση πια που θα γίνει για όλο αυτό με όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως, υπάρχει δυνατότητα να αναδειχθεί και εδώ ένα θετικό εύρισμα τώρα και να μην μιλάμε για διαγνώσεις εξαποκλεισμού. Ως βασικό επιχείρημα αναφέρει ότι η ποσότητα κεταμίνης που ανιχνεύτηκε επιφέρει το θάνατο σε 20 λεπτά. Η Τζορτζίνα παρουσίασε το αρχικό επεισόδιο στις 2.30 το μεσημέρι, ενώ μέχρι τις 3.10 το μεσημέρι είχε καρδιακό παλμό, αναφέρει 33χρονη στο υπόμνημά της, κατηγορώντας τους γιατρούς ότι εκείνοι χορήγησαν από λάθος το φάρμακο στο άτυχο κοριτσάκι. Σε δήλωσή του που ακολούθησε, ο διοικητής του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη στην 9χρονη Τζορτζίνα στο διάστημα της νοσηλείας της.